είμαι Κυκλαδίτης, είμαι Αιγαιάτης, είμαι Έλληνας, είμαι Βαλκάνιος, είμαι Ευρωπαίος και είμαι και γήινο. Δηλαδή, το ένα δεν έχει τόσο αντίθεση με το άλλο, αλλά δεν μπορεί να μην και να ξεχνάς το τι είσαι με τους φίλους σου, με τη γειτονιά σου, με τους συμπατριώτες σου και από εκεί να προοδεύεις. Όπως και το λάθος. Μερικοί λένε διεθνισμός και εννοούνε την κατάργηση των εθνών. Διεθνισμός θα πει να σέβεται το ένα έθνος τον άλλο, το άλλο. Να μην κάνει επίθεση το ένα έθνος εναντίον του άλλου. Να σέβονται τα έθνη και οι λαοί μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά σύμπτωση είμαι και εγώ Γιώργος. Και από εκεί Γιώργος. Η δύναμη αυτής της κοσμογονίας, όπως την απεκάλεσε ο Βενόνης, είναι αυταπόδεικτη. Έχουμε ήδη μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη. Άρα αυτή εδώ η συνέλευση και οι λαοθάλασσες που προκαλεί έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει αποφασιστικά και αποτελεσματικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Η πορεία προς τις εκλογές είναι δεδομένη. Έχουν πει τα μεγάλα κόμματα της ουσίας ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική. Έχω ξαναθέσει στη συνέλευση εδώ το ερώτημα, κατά πόσο θα αφήσουμε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έχουν γίνει από το 1975 και δόθε 3,5 αναθεωρήσεις του συντάγματος ερήμην του λαού. Λέω και ρωτώ όχι μόνο τον συνταγματολόγο μας εδώ, αλλά και τον Μανώλη Γλέζο, αλλά και τον Σταύρο και τον Γιώργο τον Οικονόμου. Είναι δυνατόν εμείς που είμαστε το μεγαλύτερο κύτταρο αυτής της κοσμογονίας σε πανελλαδική κλίμακα να διαμορφώσουμε κάποιες θέσεις για αυτό το σύνταγμα που θέλουμε και να το εισηγηθούμε στις άλλες συνελεύσεις απανταχού της Ελλάδας, έτσι ώστε επιτέλους να πάρει το λόγο και ο λαός σε αυτή την αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πιστεύω ότι οι συνελεύσεις, ειδικά εδώ στο Σύνταγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε για συγκεκριμένα βήματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έβαλε ο Γιώργος. Δηλαδή, στην επόμενη, πιστεύω, συνταγματική αναθεώρηση μπορούμε να έχουμε αιτήματα ουσιαστικά και όχι επιμέρους μεταρρυθμιστικά για βελτιώσεις και για εξοραϊσμό αυτού του συστήματος που ήδη ακούγονται από τους ίδιους τους καθεστωτικούς πολιτικούς, από τα κόμματα και αυτά τα διεφθαρμένα και ανίκανα που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς, βελτιώσεις και εξοραϊσμούς, όπως ας πούμε να μειωθούν οι βουλευτές στους 200, να μειωθούν τα προνομιά τους, να αρθεί η βουλευτική ασυλία, η υπουργική ασυλία και όλα και πολλά πράγματα. Όμως εδώ το πρόβλημα που βάζουμε εμείς, από τη στιγμή που ο ίδιος ο κόσμος υπό την κατάσταση, ο παραδοσιακός πολιτικός κόσμος, υπό την κατάσταση πανικού και της χρεοκοπίας, φτάνει στο σημείο να θέσει τέτοια ζητήματα βελτιώσεων στις αναθεωρήσεις του συντάγματος, εμείς θα προτείνουμε δύο ριζοσπαστικές αλλαγές, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Δηλαδή, δεν θέλουμε αυτό το πολίτευμα πια, έχει τελειώσει, έχει ναυαγίσει, έχει τελειώσει πια ως πολίτευμα, ως καθεστώς, ως νοοτροπία, ως οτιδήποτε, και εμείς θέλουμε πια θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, τους οποίους θα επεξεργαστούμε εδώ. Δηλαδή, συνελεύσεις που θα βγάζουν αποφάσεις,
να βγάλουμε εμείς το δημοψήφισμα που είπε ο Κώστας. Εμείς όμως, όχι να έρθει από τα πάνω, να βγουν ας πούμε μετά πρωτοβουλίες για νόμους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και θα εκφράσει εμάς αυτή την πραγματικότητα, η οποία πραγματικά δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με την εξουσία, όχι να συνδιαλεκτούμε με την εξουσία, αλλά να απαιτήσουμε εμείς να γίνουμε εξουσία. Είμαστε εξουσία, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που πρέπει στο μέλλον να το αφήσουμε, α, τώρα δεν είμαστε ικανοί. Και εδώ θέλω να απαντήσω και στο αίτημα του ρεαλισμού που μπαίνει. Ρεαλισμός δεν είναι να δεχτούμε μια κατάσταση και μάλιστα εδώ πέρα χρεοκοπίας. Θα το έλεγα βέβαια και πριν από τη χρεοκοπία. Ρεαλισμός είναι να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας αιτήματα. Μέσα στην πραγματικότητα είμαστε και εμείς με τα ηθικά μας, με τα όνειρά μας, με τη φαντασία μας, με τα προτάγματά μας. Αυτό πρέπει επιτέλους να φανεί που δεν έχει ποτέ γίνει στην Ελλάδα. Πρέπει η συνέλευσή μας και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ να το καταλάβει και να το θέσει ως συνταγματική αναθεώρηση και ως πρόταγμα πια δικό μας. Θέλω να συμφωνήσω, αλλά σε κάτι που είπε ένας ως πριν. Όχι, κοιτάξτε, και ο Πουλατζάς και ο... Με συγχωρείτε, το Σύνταγμα είναι η συμπίκνωση, η έκφραση της συμπίκνωσης μιας ισορροπίας πολιτικών δυνάμεων τη στιγμή που γίνεται. Με αυτή την έννοια, το Σύνταγμα εκφράζει με έναν τρόπο παρελθόντα ποια ήταν η ισορροπία τη στιγμή που έγινε. Ήταν η συμπίκνωση εκείνη τη στιγμή των πολιτικών και κοινωνικών πολιτικής και κοινωνικής ισορροπίας. Αυτή τη στιγμή νομίζω με αυτό που γίνεται εδώ η πολιτική και η κοινωνική ισορροπία έχει ανατραπεί σε ένα βαθμό. Προφανώς δεν έχουμε εξουσία. Δεν έχετε εξουσία. Η εξουσία βρίσκεται αλλού. Αλλά η ισορροπία η οποία εκφράζεται από το υπάρχον Σύνταγμα και τους κύριους νόμους δεν είναι αυτή τη στιγμή ισχύουσα ακόμα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να παρέμβουμε στη διαδικασία και συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά κυρίως να σκεφτούμε το εξής. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως πολύ ωραία την παρουσίασε ο Γιώργος στις ιστορικές του αναφορές, εκφράζει μία κοινωνική περίοδο. Έναν ήπιο καταρχάς καπιταλισμό, αργότερα έναν πιο άγριο καπιταλισμό. Σήμερα μπαίνουμε σε μία νέα ιστορική περίοδο και αυτό που κάνετε εσείς είναι καθοριστικό για αυτή τη νέα περίοδο. Επομένως, η πολιτική μας φαντασία και η θεσμική μας φαντασία μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται για νέους θεσμούς. Και αυτούς τους νέους θεσμούς δεν αρκεί να τους συζητάμε μόνο εδώ. Πρέπει να τους βάλουμε και εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι. Πρέπει δηλαδή να βρούμε τρόπους πέρα από τις δόξεις στις γειτονιές, την κοινωνική αλληλεγγύη, τα εργοστάσια κτλ. Να κάνουμε παρέμβαση. Έχει αλλάξει ο συσχετισμός πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και πρέπει να αλλάξει και η θεσμική του εκπροσώπηση. Υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνο να σας κουράσουμε τα σύνορα. Παρ' όλα αυτά, ένα πράγμα που φέρνει στο μυαλό η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση είναι μια εποχή της προηγούμενης συνταγματικής αναθεώρησης που την έζησα μέσα από το κίνημα που έγινε στα πανεπιστήμια και στα σχολεία για την υπεράσπιση της μη αναθεώρησης του άρθρου 16. Εκεί είχαμε μια συγκεκριμένη κινηματική συλλογική αντίδραση σε μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που, όπως λέει ο Κώστας, όντως επιχειρούσε να τροποποιήσει δυσμενέστερα προς τα λαϊκά συμφέροντα το επίπεδο ισορροπίας που εξέφραζε το Σύνταγμα. Και εκεί νικήσαμε. Γιατί νικήσαμε? Γιατί καταφέραμε να επιβάλλουμε τους όρους μας. Καταφέραμε και τότε, τυχαίο δεν νομίζω, και τότε το Πασόκ να σπάσει στο εσωτερικό του και από εκεί που υποστήριζε τη συνταγματική αναθεώρηση την αλλαγή του άρθρου 16 προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης παιδείας και της δημόσιας παιδείας γενικά. Καταφέραμε και τότε λοιπόν ένα κυρίαρχο μπλοκ δυνάμεων να ανατραπεί, να μην καταφέρει να επιβάλλει τη θέλησή του. Τέτοιες μάχες έχω την εντύπωση θα τις δώσουμε και στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση και πρέπει αυτοί οι κοινωνικοί χώροι
και τούτοι και οι χώροι οι οποίοι λειτουργούν στο εσωτερικό κάποιων άλλων κοινωνικών και θεσμικών